Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς, μια θέση που παραμένει καινή από τις 15 Ιανουαρίου. Οι κύριοι Άνθιμος Θωμόπουλος, Νίκος Καραμούζης, Χρήστος Μεγάλου, Χρήστος Παπαδόπουλος και Λουκάς Ρίζος, οι 5 υποψήφοι της λίστας. Σήμερα η συνεδρίαση του Euro Working Group με την κυβέρνηση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να έχουν στραμμένα τα βλέμματα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στη στάση που θα κρατήσει, καθώς από αυτό εξαρτάται το αν θα υπάρξει πολιτική συμφωνία στο Euro Group της 5ης Δεκεμβρίου. Σήμερα και ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, στην Αθήνα. Όλα τα ανοιχτά μέτωπα αλλά και οι ρυθμίσεις για το χρέος θα τεθούν επιτάπητο στην κρίσιμη συνάντηση που θα έχει με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Το Wi-Fi είναι πιο σημαντικό από το σεξ. Αυτό τουλάχιστον απάντησαν σε έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Wi-Fi οι περισσότεροι επαγγελματίες που ταξιδεύουν συχνά. Όταν είσαι στο εξωτερικό και αγχώνεσαι επειδή δεν έχεις ίντερνετ για να κάνεις τη δουλειά σου, δεν έχεις και διάθεση για σεξ, υποστήριξαν. Το ότι άνοιξε η αγορά στη σημερινή συνεδρία του Κλιματιστηρίου Αθηνών με το γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει στις 616,80 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,05% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.